Άσπρη μέρα έστω και για λίγο είδαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι των Τρικάλων, καθώς η πόλη ντύθηκε στα λευκά, αν και το χιόνι εξαφανίστηκε πολύ γρήγορα λόγω του ψηλόβροχου που ακολούθησε. Περισσότερο χιόνι ωστόσο έχουν τα κοντινά χωριά του νομού, χωρίς να καταγραφούν κάποια προβλήματα, σε αντίθεση με τον ορεινό όγκο, όπου έκλεισαν τη λειτουργία του στα σχολεία από Στουναρέικα και πάνω, από Ελάτη, στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Τιμηφαίων και από την Καστανιά, καθώς το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 10 εκατοστά. Από το πρωί στις 7 η ώρα βγήκαν και τα νομαρχιακά μηχανήματα και ορισμένα ιδιωτικά για τον καθαρισμό του δικτύου. Εμείς βέβαια θα είμαστε στην επιφυλακή, δεν ξέρουμε αν θα λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά εκείνο που συνιστούμε πάντα, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει ο καιρός, πάντα στα ορεινά οι οδηγοί να έχουν στο πόρτο μπαγκάζ αλυσίδες. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν τις βραδινές ώρες, ενώ νέα χιονόπτωση αναμένεται στο νομό Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη.